Διάλεξε μία κάρτα από τις τρεις που θα ανοίξουμε και δες τι θα σου πει. Λοιπόν, γιατί δεν είναι και το καλύτερό μου σήμερα που είμαι κομμάτια και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο, ενώ είμαι και δουλεύω σχεδόν 20 ώρες τη μέρα, τώρα να μην κάνω τίποτα και να μην μπορώ να κουνηθώ, θα κάνουμε και αυτό το βίντεο έτσι και για μένα και για εσάς, έτσι, και εγώ να μην βαριέμαι. Γιατί και εσείς να δείτε εδώ πέρα, οπότε επέλεξε να δεις τι θα σου πει η κάρτα. Δες τι θα σου πει, γενικά τι θα σου πει. Λοιπόν, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και δες τι συμβουλή έχει η κάρτα για σένα. Ή γενικά τι θα σου πει. Λοιπόν, ξεκινάμε με σένα που επέλεξε την πρώτη. Προσοχή εδώ πέρα, γιατί μου δείχνει μια ερωτική απογοήτευση ή ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να μπει ανάμεσά σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει κιόλας βλαβερά λόγια και έργα τρίτων που μπορεί να σας κάνουν ζημιά. Οπότε το προσέχετε. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξες τη δεύτερη κάρτα. Για να δούμε. Εδώ πέρα μου δείχνει ότι αυτή τη στιγμή εσύ αφήνεις τα πράγματα να σε προσπερνούνε. Εντάξει, δεν κάνεις κάτι για να φτιάξεις τη δική σου την κατάσταση. Ακόμα και σε σχέσεις εδώ πέρα μου δείχνει ότι ίσως να αφήνεις ευκαιρίες να πηγαίνουν ανεκμετάλλευτες, γιατί δεν δίνεις εσύ την ευκαιρία σε κάποια συγκεκριμένα άτομα να σου αποδείξουν αν αξίζουν ή όχι για σένα. Δηλαδή τους κόβεις ίσως πριν ξεκινήσει κάτι. Ή ίσως απ' την άλλη μου δείχνει ότι έχεις κακή κριτική και γενικά και κρίνεις λάθος τα πράγματα, γι' αυτό μένεις στο τέλος έτσι. Κάτσε να δούμε όμως και κάτι άλλο για να μην μας βοηθήσει, γιατί αυτό είναι λίγο, θέλει και μια βοήθεια. Ενώ εδώ πέρα μου δείχνει το κομμάτι ότι έχεις τα πάντα, ό,τι χρειάζεται μου δείχνει στο ερωτικό κομμάτι, εντάξει, για να έχεις αυτό που επιθυμείς. Οπότε αυτό μπορεί να σημαίνει κιόλας εδώ πέρα ότι εσύ αυτή τη στιγμή έχεις και από μόνη σου επιλέξει να αποστασιοποιηθείς από κάποιες καταστάσεις, για το λόγο ότι θεωρείς ότι η κατάσταση που βρίσκεσαι ή βρισκόσουν δεν σου άξιζε και είσαι σε μια αναζήτηση και πρέπει να την κάνεις αυτή την αναζήτηση για να βρεις κάτι που σου ταιριάζει και αυτό που σου αξίζει. Πάμε σε σένα που επέλεξες την τρίτη κάρτα. Η τρίτη κάρτα εδώ πέρα μου δείχνει το κομμάτι της προστασίας, εντάξει, οπότε η προστασία σημαίνει ότι έχεις μια φυσική προστασία γενικά, έναν άγγελο ίσως να σε προστατεύει. Αυτό σημαίνει όμως κιόλας ότι πρόσεχε και πάρε τις ανάλογες προφυλάξεις, γιατί μπορεί να έρθουν μεταφυσικές ή φυσικές γενικά ενέργειες που θα σου δημιουργήσουν προβλήματα. Για να δούμε εδώ πέρα. Ή μπορεί κάποιος να τις κάνει για σένα. Πάλι η προστασία βγήκε και πάλι βγήκε εδώ πέρα. Άρα τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα? Σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να σε εμποδίσει από το να προχωρήσεις τη ζωή σου. Προσπαθείς να σε εμποδίσει ή με φυσικό τρόπο, εντάξει, δηλαδή στην ουσία με μια πλήση εγκεφάλου ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, ή με μεταφυσικό τρόπο, γιατί δείχνει και το μεταφυσικό τρόπο εδώ πέρα, που μπορεί να σου μπλοκάρει τις καταστάσεις. Και αυτό σημαίνει κιόλας ότι μπορεί να έχεις και εσύ ή το άλλο άτομο, αν αντιμετωπίζεις προβλήματα, ή γενικά αν τα προβλήματά σου στη ζωή σου είναι σε γενικό βαθμό, δηλαδή δεν πας καλά στα επαγγελματικά σου, δεν πας καλά στα οικονομικά σου, δεν πας καλά στα αισθηματικά σου, ίσως κάποιος να σου έχει κάνει κάποιο δέσιμο ή κάποια μεταφυσική κατάσταση, γι' αυτό να πηγαίνει η ζωή σου στραβά. Για να ανοίξουμε κι άλλο ένα έτσι για να βοηθήσει την κατάσταση. Εδώ πέρα μου δείχνει το κομμάτι ότι ναι, κάποιος είναι εναντίον σου. Εναντίον σου μου δείχνει εδώ πέρα. Έχεις κάποιους εχθρούς και πρέπει να τους προσέξεις, γιατί μπορεί να τους ξέρεις ήδη ή να είναι και να δουλεύουν πίσω από την πλάτη σου.